να πάρουν τα πλοία τους και να φύγουν από εδώ. Είναι ανεπιθύμητοι στο λιμάνι της Πάτρας. Σήμερα ήταν η πρώτη απάντηση. Τη Δευτέρα, 6.30 ώρα το απόγευμα, ξανασυγκεντρωνόμαστε στην πλατεία τριών συμμάχων. Όλοι μαζί να συνεχίσουμε τον αγώνα. Να μην λείψει κανείς από τη συγκέντρωση της Δευτέρας. Αυτό που θέλουμε να πούμε, όπως είπαν και οι ομιλητές πριν, είναι ανεπιθύμητοι στο λιμάνι της Πάτρας. Δεν μπορούν να μετατρέψουν το λιμάνι της Πάτρας σε λατοϊκό αρνητήριο. Και μάλιστα αυτή τη στιγμή πρέπει να πούμε ότι ο επικεφαλής είναι Τούρκος διοικητής. Αποτελεί πρόκληση για το λαό της Πάτρας. Καταγγέλνουμε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας που με τη στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, του ΠΑΣΟΚ ΚΙΝΑΛ εμπλέκουν όλο και περισσότερο τη χώρα μας στους επικίνδυνους σχεδιασμούς ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όλοι μαζί πριν λίγες μέρες ψήφισαν στο Ευρωκοινοβούλιο να αυξηθεί η στρατιωτική βοήθεια στην Ουκρανία, να βαθύνει ακόμα περισσότερο η εμπλοκή της χώρας μας στον πόλεμο. Οι στιγμές που ζούμε είναι κρίσιμες. Ο υπεριαλιστικός πόλεμος στην Ουκρανία φουτώνει με ανυπολόγιστους κινδύνους για τους λαούς. Όχι μόνο για το λαό της Ουκρανίας και της Ρωσίας που βρίσκεται στο επίκεντρο αυτής της σύγκρουσης, αλλά και για τους λαούς όλου του κόσμου που ήδη πληρώνουν βαρύ το κόστος της ακρίβειας της ενεργειακής φτώχειας. Απέναντι στο μονοπλόκο του κεφαλαίου της κυβέρνησης των αστικών κομμάτων ορθώνεται ως μονόδρομος η οργάνωση του αγώνα. Γιατί οι ανάγκες και τα δικαιώματά μας δεν χωράνε σε κάθε λογή σε επιτόματα που αναλογίζεται σήμερα ότι θα δώσει η κυβέρνηση. Ψίχουλα δηλαδή. Δεν παραλέγονται με κανένα τμήμα κυβερνητικής διαχείρισης που έχει ως συνισταμένη το κέρδος των επιχειρηματικών ομίλων. Γιατί στον αιώνα που ζούμε, με την εξέλιξη της επιστήμης και της τεχνολογίας, δεν θα δεχτούμε να κρύβουμε το χειμώνα τα χέρια μας για να αισθανθούμε, να μετράμε τις μπουκές του φαγητού ώστε να φτάσει για όλη την οικογένεια. Την ώρα που οι επιχειρηματικοί όμιλοι θα τρίβουν τα δικά τους σχέδια από ευχαρίστηση για το πολλαπλάσιο τζίρο, άρα και κατά κέρδη τους. Να υπάρχουν οι νατοϊκοί στο χώρο μας. Δεν τους θέλουμε. Είναι ανεπιθύμητοι. Όλοι αυτοί υπάρχουν για να υπηρετούν αυτούς που κατέχουν το πλούτο, είναι το στήριγμά τους για να τσακίσουν το λαό. Κανένας άνθρωπος της εργασίας, του μόχθου, δεν μπορεί να θέλει εδώ πέρα και σε όλη την Ελλάδα αυτούς που στηρίζουν και μάχονται και τον τσακίζουν και με τα πολεμικά τους μέσα. Είμαστε αντίπαλοι τους στον πόλεμο που ανοίξανε. Εμείς απαντούμε κανένα ελληνικό, κανένα φαντάρος να μην συμμετέχει στους μάχες που γίνονται, κανένα πλοίο έξω από το ΝΑΤΟ, έξω οι βάσεις τους, αγώνας για την ειρήνη να κυριαρχούν οι άνθρωποι της εργασίας. Ενώνουμε τις δυνάμεις μας με την Επιτροπή Ειρήνης της Πάτρας και λέμε ότι σε αυτόν τον αγώνα είμαστε όλος ο πατραϊκός λαός παρόν. Η πρόκληση του ελληνισμού νατοϊκής ναυτικής δύναμης με επικεφαλής Τούρκο πλοίαρχο, με τουρκικά πλοία ανάμεσα στα άλλα, να δώσουμε απάντηση στην κυβέρνηση και στα κόμματα ΠΑΣΟΚ, ΚΙΝΑΛ, του ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι ψηφίζουν με τα μπούνια το χώσιμο της χώρας μας πιο βαθιά μέσα σε αυτόν τον υπεριαλιστικό πόλεμο. Να δώσουμε απάντηση στην κυβέρνηση που με θράσος ζήτησε από την Αγωνιστική Δημοτική Αρχή να ακυρώσει τον ημιμαραθώνιο που είναι προγραμματισμένο στο καιρό για δίθεν για θέματα εθνικής ασφάλειας. Εμείς τους λέμε, οι εργαζόμενοι της Πάτρας, ότι δεν έχουν καμία δουλειά εδώ αυτοί που έχουν μετακυλήσει τον κόσμο ολόκληρο με άδικους πολέμους. Δεν έχουν καμία δουλειά εδώ αυτοί που έχουν σπείρει θάνατο, προσφυγιά και δυστυχία. Δεν έχουμε να χωρίσουμε τίποτα με κανένα λαό, ούτε τον Ουκρανικό, ούτε τον Ρώσικο, ούτε με τον Τούρκικο. Δεν θα παίξουμε τα παιχνίδια τους
να σφαγιάζονται οι λαοί προς όφελος και τα κέρδη των πετρελαιάδων και των πολυεθνικών. Σήμερα από εδώ δίνουμε την απάντησή μας εμείς εργαζόμενοι. Έξω από το λιμάνι της πόλης μας, έξω από την πόλη μας, φωνιάδες των λαών. Μια αρμάδα συγκροτήθηκε το 1999 με βασικό σκοπό να μαζέψει από τη θάλασσα της Αδριατικής τις ατομικές βόμβες που απέριπταν τα αμερικανικά αεροσκάφη και όχι μόνο, διότι δεν κατάφεραν να τα ρίξουν στη Γιουγκοσλαβία για να σκοτώσουν μερικές χιλιάδες παραπάνω αθώους ανθρώπους. Και κυρίως, επειδή ουδέν μονιμότερο του προσωρινού που λέει και ο λαός μας, 20 χρόνια τώρα αρμενίζουν στο Ιόνιο στην Αδριατική και όχι μόνο, και προφανώς για διαφορετικούς λόγους από τους αρχικούς για τους οποίους συγκροτήθηκαν. Στη συγκεκριμένη δύναμη δεν συμμετέχει καν ελληνικό πλοίο, ενώ υπάρχουν δύο τουρκικά και ο διοικητής είναι Τούρκος. Είναι εύκολο, αν βγούμε εδώ στο Μόλο, γιατί από εδώ έξω έχουν ρίξει άγκυρα, να δούμε τις τεράστιες σημαίες τις τουρκικές που κυματίζουν. Όταν πρωτοκυμάτισε η τουρκική σημαία στο λιμάνι της Πάτρας, πριν αρκετά χρόνια, πολλοί είχαν ενοχληθεί, κάνοντας μάλιστα και άσχημους συνειρμούς. Μετά από χρόνια παρουσίαση εδώ όπως σήμερα, ή το συνήθισαν ή εντάχθηκαν να μην λένε τίποτα. Απέναντίας λένε ότι οι σύμμαχοι είναι εδώ για το καλό μας και θα μας προστατέψουν εάν χρειαστεί. Ίσως εννοούν μάλιστα κάτι σαν την προστασία που μας έδωσαν στη Σμύρνη και στη Μικρασία, μιας και φέτος έχουμε την επέτειο του 1922 από τη Μικρασιατική καταστροφή και τις τραγικές συνέπειες για το λαό μας.